Όλο το προσωπικό που έχει δώσει την ψυχή του σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν δεν έχει καταρρεύσει, είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Προσπαθείς πολύ, κάνεις τα ίδια πράγματα και δεν έχεις καλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτικό. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια φυλακή, να εργάζεσαι σε αυτήν σαν ένα κάτρακο και να φεύγεις μετά στο σπίτι σου να ξεκουραστείς μέχρι να ξαναεφημερέψεις την επόμενη φορά. Βλέπουν τους συναδέλφους τους αλλά και τους ίδιους τα όρια της εξόντωσης συνεχίζουν να παλεύουν. Αυτή τη φορά όμως, όπως λένε στο Open, οι γιατροί των ΜΕΘ, είναι ένας πόλεμος που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν όλοι είχαν εμβολιαστεί. Αυτή την εποχή ουσιαστικά δεν νοσηλεύουμε ασθενείς οι οποίοι έτυχαν οι άνθρωποι να αρρωστήσουν. Νοσηλεύουμε ασθενείς που ουσιαστικά αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν. Αν υπήρχε ο εμβολιασμός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως και τα μέτρα πρόληψης πλέον έχουν καταργηθεί πρακτικά, δεν θα είχαμε αυτό το μεγάλο, με αυτή τη μεγάλη πίεση που δεχόμαστε σαν μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθημερινά βιώνουν δραματικές καταστάσεις, περιστατικά που τους έχουν σημαδέψει. Το παράξενο και το κατανόητο όταν βλέπεις έναν άρρωστο να πεθαίνει μπροστά σου και να λέει «Δεν θέλω να πάω στη μονάδα εντατικής θεραπείας». Και μετά από λίγο να πεθαίνει. Η κόπωσή τους εκτός από σωματική είναι και ψυχολογική. Οικογενειακές τραγωδίες που τους προκαλούν πίεση και βάρος. Να παίρνεις τον γιο να ενημερώσει για τη μητέρα και ο πατέρα που νοσηλεύονταν κάπου αλλού να έχει καταλήξει και να σα λέει: «Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, είμαι στην κηδεία του πατέρα μου». Τεράστιο βάρος, γιατί τώρα, ιδίως στο τέταρτο κύμα, μιλάμε για ανθρώπους πολύ νεαρότερης ηλικίας, χωρίς συνοδάν νοσήματα. Γύρω στο 90% και πάνω είναι ανεμβολίαστοι. Δύο χρόνια τώρα αναμετρώνται με τις ίδιες τους τις δυνάμεις. Πα στα επίγοντα και βλέπει δύο γιατρούς εκεί πέρα, οι οποίοι είναι με τη στολή πάνω από 12 ώρες ντυμένοι και του λυπάσει. Ένα διαρκές στρες είναι. Μήπως κάποια στιγμή δεν μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Ακόμα αντεπεξέρχονται, αλλά μπροστά τους έχουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.